ηλεκτρική, μισοτελειωμένη, φάντασμα και με αυτέλεγες δικαστικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Όλοι μου έλεγαν να μην μπλέξω και να καταγγείλω την κυβέρνηση. Αυτό θα ήταν πράγματι ο εύκολος δρόμος. Διάλεξα και εδώ το δύσκολο δρόμο, γιατί πρέπει να είμαστε πάντα για τα δύσκολα. Σήκωσα τα μανίκια, το έργο ξεπέρδεψε και σε λίγους μήνες θα είναι στη διάθεση των πολιτών. Όταν ανέλαβα, η Ολυμπία Οδός και η Ιόνια Οδός είχαν σταματήσει. Όλα τα εργοτάξια ήταν κλειστά και όλοι μου έλεγαν πως δεν θα ξαναρχίσουν ποτέ. Ο εύκολος δρόμος ήταν μόνο να καταγγείλω. Έγινα σχεδόν γραφικός, μιλώντας συνέχεια για το έργο, ακόμα και τότε που κανείς δεν άκουγε. Μίλησα στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, στους υπουργούς μας, μίλησα στις Βρυξέλλες, βρήκα συμμάχους, βρήκα φίλους. Που ήρθε εδώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος και άνοιξε το πράσινο φως. Το έργο ξανάρχισε και μας είπαν πως θα φτάσει μόνο μέχρι την Πάτρα.